θέλατε, δικό σας. Ο Ηλίας Μπρετός ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και στο μαγαζί έγινε όπα. Είναι χαμός σήμερα το βράδυ, παιδιά. Κάναμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Εγώ τουλάχιστον πέρασα πάρα πολύ καλά και από ό,τι είδα και ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ καλά. Και ανυπομονώ για την επόμενη εμφάνιση. Μπορεί να κάνατε 3 χρόνια να τον δείτε, τον φάγανε δουλειές στον άνθρωπο. Είμαστε γύρω στα 3 χρόνια που είχα τραγουδήσει την τελευταία φορά. Γιατί μας έριξες μαύρη πέτρα, θα σε ρωτήσω. Δεν σας έριξα καθόλου μαύρη πέτρα, απλά ήταν έτσι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπου με ήθελαν στην Αθήνα ή γύρω-γύρω. Καλή διασκέδαση. Αν όμως δεν υπάρχει και σάλιο, τι κάνουμε. Να συνηθίσουμε αλλιώς. Να ρίξουμε νερό στο κρασί μας, να συνηθίσουμε στα λιγότερα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Θα πρέπει να μειώσουν οι καλλιτέχνες τις απολαβές τους για να μειώσει και η επιχείρηση τις τιμές στα μπουκάλια αντίστοιχα. Οπότε ο κόσμος να μπορεί να διασκεδάσει και να έχει και πιο εύκολα. Ας αφήσουμε όμως τα άσχημα να πιάσουμε τα όμορφα. Γυναίκες. Μ' αρέσει να παίρνω ρίσκο, μ' αρέσει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη και πολλές φορές έχω ρισκάρει. Είσαι καλό. Στην προσωπική μου και στην επαγγελματική μου ζωή έχω ρισκάρει και για έρωτες, αφού ήθελες να μιλήσουμε για έρωτες. Και καλά κάνεις. Αν δεν ρισκάρεις, δεν έχει και χαβαλέ.